Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έρχεται από την κυβέρνηση, από την 1η του Απρίλη αυξάνεται και επίσημα ο κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ, με την συνολική αύξηση την τελευταία τετραετία να ανέρχεται στο ποσό των 130 ευρώ, καθώς τον Φεβρουάριο του 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2022 663 ευρώ, τον Μάιο του 2022 713 ευρώ και πλέον από τον Απρίλιο του 2023 780 ευρώ. Με το κατώτατο ημερομίσθιο να αυξάνεται από τα 29,4 λεπτά στα 34,84 λεπτά, με συνολική αύξηση την τελευταία τετραετία 5,80 λεπτά, ενώ ο μισθός σε 12μηνη βάση από τα 758 ευρώ και 30 λεπτά πλέον αυξάνεται στα 910 ευρώ, με τη συνολική αύξηση να ανέρχεται στο ποσό των 151,70 λεπτά, ενώ πλέον αυξάνεται και το επίδομα της ανεργίας, αλλά και άλλα επιδόματα που συνδέονται με το κατώτατο μισθό, όπου το επίδομα ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2019 ανερχόταν στο ποσό των 399 ευρώ, τον Ιανουάριο του 2022 407 ευρώ, τον Μάιο του 2022 438 ευρώ, ενώ πλέον από τον Απρίλιο του 2023 θα ανέρχεται στα 479 ευρώ, με την αύξηση να ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ την τελευταία τετραετία. Ενώ σημαντικό είναι και το όφελος για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς ένας εργαζόμενος με προϋπηρεσία μία τριετία το 2019 αμείβονταν με 715 ευρώ, το 2023 θα αμείβεται με 858 ευρώ, ενώ ένας εργαζόμενος με προϋπηρεσία 2 τριετίες το 2019 αμείβονταν με 780 ευρώ, ενώ το 2023 θα αμείβεται με 936 ευρώ και τέλος ένας εργαζόμενος με προϋπηρεσία 3 τριετίες το 2019 αμείβονταν με 845 ευρώ και από τον Απρίλιο του 2023 θα αμείβεται με 1014 ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές, σύμφωνα με τον βουλευτή της Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό της χώρας. Τον παραλάβαμε το 2019 στα 650 ευρώ, 1η-1η του 2022 το πήγαμε στα 663 ευρώ, 1η Μαΐου του 2022 στα 713 και από 1η Απριλίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, πηγαίνει στα 780 ευρώ, μία, αν θέλετε, συνολική αύξηση στον τελευταίο 1,5 χρόνο 20%, που υπερκαλύπτει και την αύξηση του πληθωρισμού, η οποία είναι στο 15,1. Το επισημαίνω αυτό, γιατί ξέρετε, αναφέρθηκα πριν στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι νιώθουν μία απογοήτευση, και είναι απόλυτα λογικό. Και μια οργή. Ναι, σας το είπα και μόνος μου ότι είναι απολύτως λογικό. Το βλέπω και από τα δικά μου τα κορίτσια, όπως σας είπα. Όμως, ξέρετε, αυτές οι πολιτικές, κυρία Τζεμιδάκη και κυρία Βλαμίτσου, στοχεύουν ακριβώς στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό, χωρίς να έχουμε τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ κάτω από τα 25, πάνω από τα 25, είχαν διαφορετικούς κατώτατους μισθούς τότε, σας θυμίζω. Στοχεύουν ακριβώς στο να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους. Αντίθετη άποψη, ωστόσο, έχει αντιπολίτευση, όπου στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν πως η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα θετικό μέτρο, ωστόσο η αύξηση θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Κοιτάξτε, οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας έχουν διαλυθεί έτσι κι αλλιώς, όλοι το ξέρουμε, με τον νόμο Χατζηδάκη που κατήργησε σχεδόν όλα τα δικαιώματα, ακόμη έκανε και τις υπερορίες απλήρωτες σε αυτή τη χώρα. Ο κατώτατος μισθός θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη αύξηση. Γιατί το κόστος που πληρώνουμε όλοι μας και κυρίως λοιπόν οι ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με το βασικό μισθό, το κόστος ανέβηκε πολύ περισσότερο από το ποσοστό που δίνει σήμερα η κυβέρνηση ως αύξηση. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να χάνουν. Ανακοινώνει αύξηση κατώτατου μισθού. Είναι θετικό όταν γίνεται μια αύξηση κατώτατου μισθού, σίγουρα. Βοηθάει αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, όχι όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όσοι αμείβονται με χρήματα πάνω από τον κατώτατο μισθό δεν θα δουν όφελος. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, ανέβηκε τόσο πολύ το κόστος ζωής και είναι τέτοιος ο πραγματικός πληθωρισμός στην οικονομία, που αυτή η αύξηση δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις μισές από τις απώλειες που έχουν οι εργαζόμενοι. Θετικό βήμα, αλλά χρειάζεται να πάει τουλάχιστον στα 850 ευρώ, μη πω και παραπάνω, κατώτατος μισθός, ώστε να μπορούν αυτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό να μπορούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις ανάγκες καθημερινότητας.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτές να τηρήσουν αυτό το νόμο και να αυξήσουν το κατώτατο μισθό στους εργαζομένους, καθώς δεν δέχονται κανένα βοήθημα από την κυβέρνηση. Η αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν μια αναγκαία υποχρέωση και των κοινωνικών εταίρων και της πολιτείας. Άλλωστε, σε θετική κατεύθυνση είχε τοποθετηθεί και η ΓΕΣΕΒΕ και το Ινστιτούτο με τις τεκμηριωμένες θέσεις του. Από την πλευρά όμως της κυβέρνησης υπάρχει ένα κενό. Ταυτόχρονα δεν δόθηκε κανένα αντισταθμιστικό όφελος στις επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, κατάργηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις του τέλους επιτιδεύματος, ενός μνημονιακού φόρου, κεφαλικού φόρου θα έλεγα, ο οποίος βαρύνει τις επιχειρήσεις ως προσωρινό μέτρο και έχει κρατήσει 10 χρόνια και πάει στον 11ο. Έχουμε το πρωτότυπο της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, δηλαδή οι επιχειρήσεις να δανείζουν την πολιτεία ατόκως με 80%, και εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε μία μείωση, αν όχι εξάλληψη, της προκαταβολής φόρου, και αυτό θα ήταν μέτρα αντισταθμιστικά και θα μπορούσαν πραγματικά οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία στην αύξηση του κατώτατου μισθού.